Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η ζωή σε μια 49χρονη συμπολίτησά μας από την Καβάλα, η οποία έμεινε άνεργη και με δεδομένο ότι δεν μπορούσε να καταβάλει το ενοίκιο της, βρέθηκε στο δρόμο. Η ίδια και τα υπάρχοντά της βρίσκονται σε μια πλαστική σακούλα, ενώ ένα νάιλον καλύπτει το παγκάκι στην περιοχή του Πάρκου Φαλήρου μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο χρησιμοποιεί πλέον ως σπίτι της για να κοιμάται. Βρισκόμαστε στο Πάρκο Φαλήρου. Σήμερα Τρίτη αλλά και χθες Δευτέρα οι θερμοκρασίες πλέον αγγίζουν τις πολικές. Και όμως πίσω μας σε αυτό το παγκάκι, τουλάχιστον από την ημέρα των Χριστουγέννων, ίσως και νωρίτερα, έμενε μία γυναίκα. Μία γυναίκα Ελληνίδα 49 ετών που δεν γνωρίζουμε αν είχε κάποιον στον κόσμο και αυτό το παγκάκι είχε γίνει το σπίτι της. Μπορούμε να διακρίνουμε εδώ ότι είχε ανάψει μία φωτιά, κάποια ίχνη από φρούτα που έφαγε και μόλις χθες η κοινωνία της Καβάλας συνειδητοποίησε ότι κάτω από τη μύτη της μπροστά στο Ναό του Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, υπάρχει μια άστιγη γυναίκα 49 ετών η οποία κινδυνεύει να χαθεί από το κρύο. Η τραγική ιστορία της 49χρονης έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο με παρέμβαση του Άρη Βέρου, με την Δήμαρχο να ενημερώνει πως η γυναίκα αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα εκτός του ότι πλέον είναι άστεγη. Από την πλευρά της, η κυρία Κόγια επεσήμανε απαντώντας πως ήδη η κυρία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολίτης μας και μου ανέφερε, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι εδώ και τρεις μέρες περίπου μια γυναίκα κοιμάται σε παγκάκι έξω από τον Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πρόκειται για μια κυρία άνεργη, Ελληνίδα. Θα μου πει, δεν έχει σημασία, όχι, δεν έχει σημασία, αλλά δεν πειράζει, το λέμε και αυτό. Θα παρακαλέσω πολύ, κυρία Δήμαρχε. Στείλτε λίγο τις κοινωνικές υπηρεσίες και δείτε το λίγο γιατί είναι σημαντικό, έτσι. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Και μέχρι και σήμερα είχαμε πρόταση για την κυρία, αλλά η κυρία δεν δέχεται να ενημερώσει. Γιατί η κυρία, τελείως να το πω έτσι, ιατρικά θα το θέσω, αλλού είναι το πρόβλημά της. Δεν είναι θέμα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να τη φιλοξενήσει. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, συγγνώμη, δείτε το λίγο το θέμα και αν μπορούμε το να είδαμε, να αλλά συζητήσουμε. Αλλά αυτά τα περιστατικά, πρέπει να τα αναλάβουν ορισμένες ειδικότητες. Εντάξει, άρα το γνωρίζετε το θέμα. Ο κύριος Κυβούλας μπορεί να σας πει και παραπάνω πράγματα. Ας μην επεκταθούμε, επομένως δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Το περίεργο είναι όμως πως ενώ το γεγονός της άτυχης γυναίκας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στην πόλη, ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Κοπατσάρης, εξήγησε πως δεν γνωρίζει να έφτασε στο νοσοκομείο τέτοιο περιστατικό και πως όλα δείχνουν πως αυτή τη στιγμή η 49χρονη δυστυχώς αγνοείται. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε εκ των υστέρων και η κυρία Κόγια, που παραδέχθηκε πως επρόκειτο για άλλη κυρία η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όσον αφορά μία άστεγη στο κέντρο της Καβάλας με κάποια προβλήματα που υπάρχουν και υγεία. Πληροφορήθηκα το πρωί. Από το νοσοκομείο δεν έχει περάσει. Παλιότερα είχαμε κάποιες περιπτώσεις αστέγων, τις οποίες δέχτηκαν τη φροντίδα μας. Όσον αφορά την κυρία όμως δεν έχει προσέλθει κάποια κυρία στο νοσοκομείο αυτό το διάστημα. Το νοσοκομείο πάντως σαν αίθουσες είναι ανοιχτό. Οποιοσδήποτε χρειαστεί να ζεσταθεί και να μείνει μπορεί να απευθυνθεί εδώ. Το βγάλαμε ανακοίνωση σήμερα, πιστεύω τώρα είναι 12 η ώρα, στην επόμενη μισή ώρα θα βγάλουμε ανακοίνωση, όπου θα είναι ανοιχτό, η αίθουσα εκδηλώσεων που έχουμε θα είναι ανοιχτή, ζεστή, για όποιον ανεβεί μέχρι εδώ πάνω στα βόρεια της πόλης και θα χρειαστεί να ζεσταθεί.